Στην πρώτη αληθινά καλοκαιρινή Κυριακή του Ιούνιου, οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου θελκτικές για τις εκλογές. Ντόπιοι και επισκέπτες χαλάρωσαν στις παραλίες απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι εργαζόμενοι στις τουριστικές περιοχές που αποφάσισαν να μην χαρίσουν την ψήφο τους σε κανένα, έσπευσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους πριν πιάσουν δουλειά. Ψηφίσαμε, ναι, πήγαμε και κάναμε το δύο. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Αν ψηφίσαμε, ναι, ψήφισα. Εδώ, τι λέει? Δεν λέει. Ψηφίσατε? Αμέ. Ναι, είδατε τα αποτελέσματα? Περίπου, ναι. Πώς σας φάνηκε? Αυτό που ήθελα εγώ έγινε. Οι επισκέπτες της Χερσονήσου χάρηκαν τον ήλιο και χόρτασαν παιχνίδια στη θάλασσα, χωρίς την πλειοψηφία τους να γνωρίζουν για τις ελληνικές εκλογές. You know that today is an election day for Greece? No. No? We are from yesterday. Yes. I heard in the TV. No. I'm sorry. I had heard, yes. Yeah. Do you know who's the winner? No, I don't. Υπήρχαν βέβαια και εξαιρέσεις, όπως αυτός ο νεαρός από τη Ρουμανία που σπουδάζει στην Αγγλία πολιτικές επιστήμες. Αγαπά την Ελλάδα και νοιάζεται για τα όσα συμβαίνουν σε αυτή. Είμαι από τη Ρουμανία και αγαπώ πολύ Ελλάδα και Ελληνές, άνθρωποι ελληνικοί. Do you know who is the winner? As far as I've read, I think it's Mitsotakis and his party, Νέα Δημοκρατία. Yeah. Δημοκρατία, sorry. Δημοκρατία.